Χριστός Ανέστη, σας χαιρετώ και σας μιλάω μέσα από το κανάλι Θάνος Κόκαλης Δημοσιογράφος. Σήμερα θα δούμε ένα συγκεκριμένο θέμα το οποίο έχει πάρα πολλές προεκτάσεις και σχετίζεται με διάφορους τρόπους και με πολλά της επικαιρότητας που ακούμε το τελευταίο διάστημα. Μιλάω για την περίπτωση του Σταρόβα, μιλάω για την περίπτωση του Κόκοτα, μιλάω για τα όσα κατήγγειλε δημοσίως ο Βασίλειος Κοστέτσος και πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις, οι οποίες δημιουργούν ένα τεράστιο ερωτηματικό και γι' αυτό το λόγο όλα αυτά έχουν καθιερωθεί με μία λέξη ως ξαφνικίτιδα. Αυτή τη φορά λοιπόν θα δούμε την περίπτωση μιας 23χρονης κοπέλας της Δάφνης, ένα κορίτσι σαν τα κρύα τα νερά, υγιέστατο, στην καλύτερη φάση της ζωής της. Από πολλές απόψεις, να έχει πάρει το πτυχίο της, να ετοιμάζει τις διακοπές της, να με το φίλο της για να περάσουν το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, όλη η οικογένεια να τραγουδάει χαρούμενη για όσα ωραία συνέβαιναν στη ζωή της ίδιας. Όμως, το τέλος ήρθε ξαφνικά και αναπάντεχα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Μέγκα. Θα δούμε λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, αν η κοπέλα είχε κάνει τα τσιμπηματάκια, αλλά και επειδή οι γονείς της μίλησαν απαρηγόρητοι μάλιστα στην εκπομπή του Ευαγγελάτου, θα δούμε και κάτι που έχει σχέση με τον Ευαγγελάτο, να θυμηθούμε ποιο είχε κάνει, να δούμε ποια μπορεί να είναι η ομοιότητα σε κάποιες περιπτώσεις, τι έλεγε παλαιότερα ο Νίκος Ευαγγελάτος. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε αναλυτικά αμέσως τώρα. Απαρηγόρητοι και συντετριμμένοι είναι οι γονείς της 23χρονης Δάφνης από την Ημαθία, την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, η οποία ουσιαστικά δεν πρόλαβε να ξυπνήσει, ξύπνησε με δύσπνια, δεν πρόλαβε καλά-καλά να κλείσει το ξυπνητήρι το οποίο έπεσε κάτω και άφησε την τελευταία της πνοή. Την περασμένη Παρασκευή έγινε αυτό. Οι γονείς της λοιπόν μιλάνε για μία τρέλα, διότι όπως αποκάλυψαν στον Νίκο Ευαγγελάτο στο Μέγκα, το κορίτσι, ενώ ήταν υγιέστατο, δεν έπαιρνε ούτε ασπιρίνη, δεν είχε κανένα πρόβλημα, δεν είχε κανένα σύμπτωμα. Τα υπογραμμίζω αυτά γιατί λίγο αργότερα κάποιοι θα πρέπει να δώσουν απαντήσεις για όλα αυτά. Θα δείτε. Κάντε λίγο υπομονή. Αναφέρουν λοιπόν ότι το παιδί ήταν στην καλύτερη του φάση, υγιέστατο, χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς κανένα σύμπτωμα, τίποτα απολύτως, χωρίς κανένα παράπονο ότι κάτι τη συνέβαινε, είχε κάποιο πρόβλημα το βράδυ πριν πέσει να ξαπλώσει και ξαφνικά λοιπόν από έναν βρόχο, όπως είπαν οι ίδιοι, ενώ κοιμόταν, χτύπησε το ξυπνητήρι για να πάει η κοπέλα στη δουλειά της και παρέδωσε και έφυγε. Περιγράφουν λοιπόν ότι λίγο πριν οι γονείς είχαν οικογενειακώς μαζευτεί και με κάποιους άλλους φίλους για να συζητήσουν για τις καλοκαιρινές διακοπές της κοπέλας που είχε κλείσει με τον 23χρονο φίλο της. Χορεύανε, διασκεδάζανε και τελικά συνέβη αυτό το ξαφνικό και αναπάντεχο. Το υπογραμμίζω συνεχώς γιατί είναι και οι λέξεις που χρησιμοποίησε το ρεπορτάζ του Μέγκα, το οποίο θα ακούσουμε τώρα και μετά θα πούμε περισσότερα. Θα ακούσουμε τι ακριβώς είπαν οι γονείς για όλα αυτά. Παιδί μου έκανε έναν βρόχο, κοιμότανε, χτύπησε το ξυπνητήρι να πάει στη δουλειά του και παρέδωσε. Έπεσε το ξυπνητήρι της κάτω, γύρισε αυτή, έπεσε το ξυπνητήρι κάτω, έκανε να το έκλεισε και εμείς ακούσαμε θόρυβο, σηκώθηκα πρώτα εγώ. Ήρθε την Πέμπτη το βράδυ, χαρούμε, έξι τεσσετήρια να πάει πάνω, έξι Αυγούστου, γυρνούσαμε, τα καλιαζόμαστε, χορεύαμε, τα χορεύει, τα διασκεδάσει, να μιλάει με τη μαμά της, να μιλάει με τη γιαγιά της. Να πέφτει να κοιμηθεί και την Παρασκευή να σηκωθεί έτσι. Να χτυπήσει το ξυπνητήρι, να το κλείσει και να κάνει μια. Και να μην ξανανοίξει τα μάτια. Μιλάμε για τρέλα. Δεν υπήρχε σύμπτωμα. Το παιδί μου δεν έπαιρνε ποτέ ούτε ασπίριν. Ήταν ένα παιδί δύο μέρες πριν με τον μπαμπά της. Κάλεγε τόσο δυνατό παιδί. Έχω δύο διαμάντια, δύο κορίτσια. Τα σπουδάσανε με τα καλύτερα. Μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο από τη Βέρεια, το παιδί
Τη σηκώσαμε εμείς τα χέρια και τη μεταφέραμε στο κέντρο υγείας. Πέσαν αλήθεια όλοι επάνω της. Ήρθε αμέσως ειδική ομάδα, τη διασωλήνωσαν. Απλά ήθελε ειδικό γιατρό για μένα. Δεν υπήρχε τώρα. Μας είπαν εκ πρώτης πνευμονικό αίτημα, αλλά περιμένουμε τώρα τα τελικά αποτελέσματα. Ούτε χάπι έπαιρνε, ούτε μόνο να έχει σωστή δόση, ούτε τίποτα. Δεν μας είπε ποτέ τίποτα, ποτέ, ποτέ. Ήταν ευτυχισμένοι, ήταν χαρούμενοι, ήταν δικαιοταγόρηση, ήταν που πέσε 6 Αυγούστου. Δεν ήταν απλά κούκλα, ήταν πεντάμορφη. Είχε πάρει αυτοκίνητο πριν 2,5 μήνες, ήταν χαρούμενοι. Το προηγούμενο βράδυ γελούσε μέχρι τις 1 παρατέταρτο. Γελούσε, ας με έλεγε μαμά πονάω, έχω τίποτε. Τίποτε, φύγαμε, ξαπλώσαμε και έφυγε. Χρυσάφη, μάλαμε ένα παιδί που δεν έπρεπε να φύγει. Δεν είχε να πεταμώσει πολλά. Βοήθησε και τους άλλους. Μιλάμε για τέτοιο παιδί. Λόγια δεν υπάρχουν. Να πάρουν μια απάντηση οι γονείς τουλάχιστον σε αυτό το γιατί που σας είπα. Επειδή μιλάμε και μαζί τους, δεν μπορούν να το ξεπεράσουν. Και ποιος μπορεί να το ξεπεράσει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, φεύγω από αυτό γιατί δεν είναι διαχειρίσιμο πραγματικά. Άντε λοιπόν να εξηγήσει κάποιος στους γονείς τι ήταν αυτό που προκάλεσε αυτό τον ξαφνικό και αναπάντεχο χαμό μιας κούκλας 23 χρονών που στα καλύτερά της έφυγε έτσι ξαφνικά, αναπάντεχα και ανεξήγητα. Η μέχρι τώρα εξήγηση, όπως λένε οι γονείς, που έχουν επισήμως, είναι ότι ο χαμός της προκλήθηκε από πνευμονικό είδημα. Δεν θα δώσουμε εξήγηση μέσα από εδώ, δεν είναι δυνατόν έτσι κι αλλιώς, για το τι συνέβη στην κοπέλα. Μακάρι να μπορούσαμε να δώσουμε μια σίγουρη εξήγηση και να το κάναμε. Το θέμα όμως είναι, φίλες και φίλοι, το εξής. Υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι το κορίτσι αυτό είχε κάνει 2 δοσούλες από το γνωστό μονοδοσικό Johnson & Johnson. Ο Νίκος Ευαγγελάτος, θα υπενθυμίσω, ότι τουλάχιστον έτσι είχε πει το 2021 ότι έκανε ακριβώς το ίδιο. Μάλιστα, σε κάποια φάση είχε πει ότι έκλεισε ραντεβού για να πάει και τρίτη φορά, δηλαδή αυτό που μας λέγανε το μονοδοσικό, περισσότερο θα το θυμάστε, τελικά έγινε 2 δόσεις, όπως λέγεται, έτσι λένε οι πληροφορίες, ότι είχε κάνει η Δάφνη από την Αλεξάνδρεια η Μαθίας και το ίδιο, σύμφωνα με τα δικά του λόγια, είχε κάνει και ο Νίκος Ευαγγελάτος και 3 φορές είχε κλείσει, λέει, και το τρίτο του ραντεβού. Επισημαίνω όλα αυτά για τον εξής απλό λόγο. Εφόσον λοιπόν ακούσαμε τους γονείς να λένε όλα αυτά, ότι δεν υπήρχε απολύτως κανένα πρόβλημα με την κοπέλα. 23 χρονών κορίτσι, αυτό πηγαίνει και για κάποιους, γιατί όταν μιλάμε για άλλες περιπτώσεις, πάντα με ερωτηματικό, πάντα για να μπαίνει ένας προβληματισμός και μία σκέψη. Α, λένε, ο Σταρόβας έπινε, κάπνιζε, έτρωγε πολύ. Α, ο Κόκοτας έκανε, έδειχνε, μου έχετε γράψει κι άλλα ορισμένοι. Α, ο Τάδε, ξέρεις, αυτό ήταν μεγάλο σε ηλικία. Τι έχουν λοιπόν να απαντήσουν, να τα απαντήσουν στους γονείς της κοπέλας που έχουν τρελαθεί. Τι έχουν λοιπόν να απαντήσουν οι συγκεκριμένοι που παρίστανταν ότι ξέρουν πως ότι το ξέρετε ποιο δεν έπαιξε κανέναν απολύτως ρόλο. Ας πάνε λοιπόν να το απαντήσουν στους γονείς. Και εδώ υπάρχει αυτό λοιπόν το... Δεν ξέρω πώς να το πω μια περίεργη σύμπτωση πάλι. Γιατί κανονικά ο δημοσιογράφος που έπαιρνε τη συνέντευξη, αλλά και ο αρχισυντάκτης από πίσω ή ο παρουσιαστής που είναι η κορυφή της πυραμίδας σε μια εκπομπή που είναι ο Νίκος Ευαγγελάτος, θα έπρεπε από δημοσιογραφική άποψη και μόνο να κάνουν και αυτή την ερώτηση, έστω στο τέλος. Γιατί αυτή η ερώτηση είναι που κάνουν οι περισσότεροι, φίλες και φίλοι, και έχω και την εντύπωση πως και σε πολλούς από εσάς θα πήγε στο μυαλό, θα πέρασε η σκέψη να μάθουμε έστω, δεν έπρεπε δηλαδή να γίνει η ερώτηση, να μάθουμε, είχε κάνει κάποιο από το ξέρετε ποιο. Γιατί εδώ έχουν αρχίσει και μαζεύονται πολλές περιπτώσεις. Βγαίνει ο Βασίλειος Κοστέτσος και λέει, αυτά ήταν τα δικά του λόγια, ότι μετά από αυτό παρουσίασα προβλήματα. Αυτή ήταν μια φοβερή είδηση που, όπως είδατε, δεν την ακούμπησαν καθόλου τα κανάλια που έπαιρναν το μαρούλι από τη λίστα Πέτσα. Εάν βέβαια ο Κοστέτσος έβγαινε και έλεγε «Μην ακούτε χαζομάρες και αυτά, εγώ πετάω, δεν έχω κανένα πρόβλημα, ζήτω» ή και
κάτι άλλο άσχετο, κουτσομπολίστικο, α, που έβαλε αυτή το φόρεμα, που φούσκωσε τα χείλια της. Αυτά, φίλες και φίλοι, τα προβάλλουν πρώτα-πρώτα τα συγκεκριμένα μέσα ενημερώσεις. Βγαίνει λοιπόν ο γνωστός σχεδιαστής και κάνει αυτή τη φοβερή δήλωση. Ένας άνθρωπος που έχει το θάρρος της γνώμης του. Έτσι και φοράει παντελόνια για αυτό το λόγο, κάποιοι που λένε διάφορα. Και βγαίνει και λέει αυτό και το περνάνε στα γρήγορα. Όλα αυτά λοιπόν που έχουν μαζευτεί, από την εμπειρία μου και όλα σας λέω ως δημοσιογράφος, θα έπρεπε να υπάρχει κανονικά η οδηγία να ρωτήσουν τους γονείς, επαναλαμβάνω, έστω στο τέλος, για να μπει και αυτό ως, ως προβληματισμός, ως σκέψη, όχι μόνο σε εμάς, αλλά και για το ρεπορτάζ που μπορεί να είναι και χρήσιμο για τους επιστήμονες που θα ψάξουν τώρα να βρουν ποια μπορεί να είναι η αιτία, αν υπάρχει κάποια και μπορούν να δώσουν, πέρα από αυτοί που έχουν δώσει ήδη στους γονείς, ότι έπαθε πνευμονικό είδημα. Από τι όμως το έπαθε? Πάμε τώρα να ακούσουμε το 2021 την ομολογία του Νίκου Ευαγγελάτου ότι έκανε αυτό με τα 2J, το σκευασματάκι, που το ίδιο λένε πληροφορίες ότι έκανε και η άτυχη 23χρονη. Τελείωσα πάρα πολύ γρήγορα. Έκανα το εμβόλιο της Johnson. Μονοδοσικό. Ναι, αυτό είναι μονοδοσικό. Έχει το πλεονέκτημα ότι είναι μονοδοσικό. Σήμερα έκλεισα την τρίτη δόση του εμβολίου που πρέπει να κάνω. Και προσπάθησα να την κλείσω άμεσα. Μήπως, λέω μήπως, αναρωτιέμαι, γι' αυτό ο Νίκος Ευαγγελάτος δεν ήθελε καθόλου να πάει συζήτηση προς τα εκεί με τους γονείς περί τσιμπημάτων, επειδή είχε κάνει και αυτό στο J&J και μάλιστα τρεις φορές και όλα, στο μονοδοσικό κατά τα άλλα. Τώρα θα πει κανείς, ορίστε, εάν όντως είναι έτσι τα πράγματα για αυτούς που σκέφτονται ότι είναι πάλι το φαινόμενο της ξαφνικίτιδας και για τη συγκεκριμένη περίπτωση, για την 23χρονη. Μπορεί να πει, να πούν κάποιοι λοιπόν ότι ορίστε, ο Ευαγγελάτος ας πούμε το έκανε, έκανε και τρία κιόλας και μια χαρά στέκει. Και μακάρι να στέκει και ο κάθε Ευαγγελάτος και ο κάθε άνθρωπος. Όμως εδώ θα θυμίσω ότι πάλι το 2021 στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου είχε εμφανιστεί η Ειρήνη Μουρμούρη, φαρμακοποιός από το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα. Ήταν μία από τις περιπτώσεις υγειονομικών που αρνούνταν να κάτσουν στην καρεκλίτσα με το ζόρι, ήταν κατά της υποχρεωτικότητας και θα δημιουργείται και πρόβλημα στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, όπως δημιουργήθηκε και στα υπόλοιπα, επειδή η κυβέρνηση και ο Νίκος Ευαγγελάτος, που λέγει όποιος δεν το κάνει να πηγαίνει φυλακή, για να μην το ξεχνάμε και αυτό, τους πίεζε και έτσι βγήκαν εκτός συστήματος στην πιο κρίσιμη στιγμή εκεί που χρειάζονταν περισσότερο από όλους υγειονομικοί. Τότε λοιπόν η συγκεκριμένη φαρμακοποιός, θα θυμίσω, είχε κάνει την εξής αποκάλυψη. Σύμφωνα και με οδηγίες του κατασκευαστή, όπως έλεγε, θα το δούμε, ότι υπήρχαν παρτίδες πλασίμπο, εικονικού δηλαδή τσιμπήματος. Εγώ το έχω κάνει σε τόσους ανθρώπους. Εγώ ίδιος το έχω λάβει τον. Δεν έχουμε βγάλει. Να σας απαντήσω λοιπόν, γιατί δεν έχετε πάθει τίποτα. Αυτό είναι το ερώτημα. Ναι. Θα σας πω γιατί δεν έχετε κάνει. Γιατί το εμβόλιο, επειδή είναι σε στάδιο κλινικής έρευνας, διεξάγεται με βάση τη διπλή τυφλή μελέτη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποιοι θα πάρουν το εμβόλιο και κάποιοι θα πάρουν το λεγόμενο πλασέμπο. Δηλαδή απλώς φυσιολογικό όρο. Όχι, όχι, μιλάω για το τώρα. Αυτό, κυρία Μωμωρή, παρακολουθήστε. Για το τώρα με. Μιλάω. Τώρα, τώρα λοιπόν δεν μας κάνουν το εμβόλιο. Μέσα δηλαδή, εγώ όταν πήγα και έκανα το εμβόλιο, μου βάλαν πλασέμπο. Πού το ξέρετε? Ξέρετε τι λέει ο κατασκευαστής, να σας το πω επί λέξη. Ότι στην ομάδα εικονικού φαράκου δεν αναφέρονται παρενέργειες. Με βάση αυτό αφορά την έρευνα που έγινε, όχι το εμβόλιο που είναι στην αγορά. Όχι, δεν καταλάβατε. Όχι, όχι, δεν καταλάβατε. Κυρία Μωμούρη, μπορεί να το έχω καταλάβει. Εγώ τελείως αντίθετη γνώμη και μας δίνουν πλασέμπο. Διπλή τυφλή μελέτη. Κάποιοι παίρνουν το εμβόλιο. Μα στην κλινική δοκιμή. Ακούσαμε λίγο. Είπατε ότι το λέει ο κατασκευαστής, αλλά. Ζητείτε από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιασδήποτε ανεπιθύμητες ενέργειες, συμπεριλαμβάνοντας τον αριθμό παρτίδας. Αν είναι διαθέσιμος. Έλεγε λοιπόν τότε ο Ευαγγελάτος και εμείς το κάναμε, αλλά δεν βγάλαμε ουρά. Εδώ όμως, φίλες και φίλοι, και αυτά πρέπει να κρατήσουμε και με τον γνωστό παρουσιαστή και όσα γίνει στο παρελθόν, γιατί αυτά αποτελούν αρχείο και αυτά που σας δείχνω τα συγκεκριμένα βίντεο από το 2021 είναι από ένα αρχείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάλλιστα
από κάποιους που θέλουν να στοιχειοθετήσουν νομικά μια ενέργεια εναντίον όλων όσων πίεζαν και πρότειναν να καθίσει το ίδιο το πρόσωπο ή κάποιος δικός τους άνθρωπος, συγγενής, γιος, κόρη, μαμά, μητέρα, πατέρας, παππούς, να κάτσουν με το ζόρι στην καρεκλίτσα. Και όλα αυτά περί ξαφνικίτιδας, περί μήπως έκαναν το εικονικό, δεν είναι απλώς και μόνο ότι τα συζητάει πολλοί κόσμος. Αυτά έχουν βασιστεί σε τοποθετήσεις επιστημόνων, τα ακούσαμε ένα-ένα, όπως είναι και η συγκεκριμένη που είχε μιλήσει το 2021, αλλά και των λαμπρών επιστημόνων από την Ελλάδα, που ήταν λίγοι, από το εξωτερικό, που προειδοποιούσαν για καταστάσεις τις οποίες ζούμε αυτή τη στιγμή και παραμένουν ανεξήγητες. Έφυγε ξαφνικά, έφυγε αναπάντεχα και εκεί που δεν μπορεί να δοθεί, όπως είπα και νωρίτερα, η εξήγηση που δίνουν ορισμένοι, που κάνουν τη γνωμάτευση από μακριά, ότι αυτός είχε προβλήματα, αυτός παφαπούφα, αυτός έτρωγε, αυτός έκανε το ένα, το έκανε το άλλο. Εδώ τι να πούνε όταν πρόκειται για τέτοιες περιπτώσεις όπως είναι της 23χρονης κοπέλας. Επίσης θέλω να αναφέρω και το εξής, ένα μήνυμα που μου έστειλε ένας τηλεθεατής. Μπορείτε να στέλνετε και το δικό σας στο thanokok@gmail.com, όπως μπορεί να είναι εκτός από γραπτό μήνυμα και ένα βίντεο μήνυμα 2-3 λεπτών το πολύ. Βάλτε κάτω, αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι που έχει σχέση με την επικαιρότητα, στείλτε το μου το βίντεο να το δείξουμε την επόμενη φορά. Ένας λοιπόν φίλος τηλεθεατής μου έγραψε, δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι, μου έγραψε όμως ότι άκουσε πως έχουν σβηστεί από τα μητρώα άμκα των πολιτών τα τσιμπήματα, το αρχείο δηλαδή που έχουν κάνει, πόσα, πια, πού και πότε. Εγώ εκείνο που θα θυμίσω, που είναι και το μόνο σίγουρο, είναι πως σε μία δεδομένη στιγμή βγήκαν οι γνωστοί ειδικοί και πρότειναν κάτι το οποίο εφαρμόστηκε κιόλας, όταν έλεγαν ότι βγήκαν τα νέα επικαιροποιημένα, τα εξυγχρονισμένα τσιμπηματά και κάπως έτσι το έλεγαν, και ξεκινήσαμε από το μηδέν. Το θυμάστε αυτό? Δηλαδή, εάν κάποιος μέχρι τότε είχε κάνει 4-5, σύμφωνα με αυτό που εφαρμόστηκε, μέχρι που έκανε το καινούριο, εάν το έκανε ή τα καινούρια, θα έλεγε μηδέν. Δεν θα βρίσκαμε κάτι. Αυτά λοιπόν όλα που αναφέραμε, φίλες και φίλοι, νομίζω είναι πολύ σημαντικά για να μας προβληματίσουν, για να μας οδηγήσουν σε σκέψεις, όχι μόνο αυτές που θέλουν να μας οδηγήσουν, γιατί βλέπετε ότι παραλείπονται σημαντικά στοιχεία, σημαντικές αναφορές που έχουν να κάνουν και με το παρελθόν και συνδέονται άμεσα με το παρόν. Εμείς όμως θα είμαστε εδώ, όπως ξεκίνησε αυτό το κανάλι, και σε λίγο θα έχουμε τον Αύγουστο, θα έχουμε γενέθλια. Έτσι, φίλες και φίλοι, θα συνεχίσουμε. Γι' αυτό όλα αυτά τα βίντεο που παρακολουθείτε και κάθομαι και τα βρίσκω όταν έχουν σχέση με τον Ευαγγελάτο, με διάφορα άλλα που συζητάμε, ήταν ακριβώς για αυτό το λόγο. Δεν ήταν μόνο για τότε, ήταν επειδή θα μας χρειαστούν, ελπίζω να μην χρειάζονται συχνά, θα μας χρειαστούν και για το μέλλον. Να αναφέρω και κάτι ακόμα για όσους δεν το έχουν παρακολουθήσει. Ανέβηκε ένα πολύ σημαντικό βίντεο στο Θάνος Κόκαλης Δημοσιογράφος 2 περί παραίτησης του Κλάους Σουόμπ. Όσοι δεν το έχετε δει λοιπόν, θα το βρείτε στο δεύτερο κανάλι μας, διότι η πληροφορία λέει ότι παραιτήθηκε από τον εκτελεστικό ρόλο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, και το προσθέτω όλο αυτό στην κουβέντα, διότι ήταν από τους ανθρώπους που είχαν παίξει τον μεγαλύτερο ίσως ρόλο παγκοσμίως και στα τσιμπηματάκια και γενικώς σε όλο αυτό με τη μεγάλη επανεκκίνηση, καθώς ο ίδιος ήταν από τους βασικούς συγγραφείς και του βιβλίου αυτού του μπλε, που είχε και ο Κυριάκος στο γραφείο του και άλλοι από την κυβέρνηση. Ευχαριστώ λοιπόν που παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, εάν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο που ανεβαίνει, θα πρέπει να κάνετε εγγραφή. Πατήστε και το καμπανάκι με την ένδειξη όλες οι ειδοποιήσεις. Όσοι έχετε γραφτεί, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ελέγξετε αν παραμένετε εγγεγραμμένοι. Είναι πάρα πολλοί οι τηλεθεατές
που όταν κάνουν αυτό που ακούσατε τώρα, παρατηρούν ότι έχουν απεγραφεί χωρίς δική τους ενέργεια και εναγνία τους. Να είναι και αυτά στο πλαίσιο όλων των τυχαίων εμποδίων που συνοδεύουν αυτό το κανάλι από την αρχή μέχρι και τώρα, φίλες και φίλοι. Και αυτό αφήνω να το σκεφτείτε εσείς. Από μένα μια καλή συνέχεια, θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο, να είστε καλά, για χαρά.